Δεύτερο motovlog, παιδιά. Πάμε να πάρουμε το εξτάκι μας, λοιπόν. Εδώ είναι το γλυκό μου. Οπα, γιατί μας τα κάνεις αυτά? Nice. Καλησπέρα, παιδιά. Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου. Δεύτερο motovlog. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πρώτο motovlog. Το συνεχίζουμε. Θα κάνουμε και με άλλα μηχανάκια. Αυτό είναι το XT μου. Είμαι σε σχέση μαζί του περίπου 3 χρόνια. Το Δεκέμβριο τα κλείνουμε. Μας ρωτάτε πολύ για τα μηχανάκια μας, να μας πείτε τι μηχανάκια έχετε και τα λοιπά. Από παπιά εννοώ. Τα έχετε δει τα μηχανάκια, είναι αυτά που έχουμε ανεβάσει στα προηγούμενα βίντεο. Απλά αυτή την περίοδο έχουμε καταστρέψει όλα μας τα μηχανάκια. Το δικό μου, το στρογγυλοφάναρο που κάνω το πρώτο motovlog, έφαγα καπάκι. Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει, γιατί σε αυτά δεν είχα σίγουρα, δεν είχα καλά φρένα. Είχε χαλαρώσει πάρα πολύ, είχε τελειώσει το φρένο, δεν ήταν και καλό, ήταν πολύ φθηνό, ήταν των 3 ευρώ. Οπότε ήμουν χαλαρός, πέσα σε μια λακκούβα, το φερά λίγο πιο ψηλά. Δεν μπόρεσα να πατήσω το φρένο γιατί έπιανε πολύ κάτω και έπεσα. Και καλό είναι να μην γίνονται, αλλά από τη στιγμή που γίνονται, σίδερα είναι, παιδιά, εμείς να είμαστε καλά. Αυτά φτιάχνονται. Ναι, οπότε το δικό μου τα σπάσα. Εντάξει, δεν στράβωσε τίποτα. Απλά τα σπάσα όλα. Κοντέρ, φώτα, μπρος, πίσω, φλασάκια, όλα. Όλα. Αυτά από το δικό μου του Θήμιου που φτιάχνουμε και το καθαρό του. Που το φτιάχναμε στο Μάστορα. Θα σας πω και για το Μάστορα. Μια κοπέλα πήγε να παρκάρει, ήταν τέρμα δεξιά. Αποφάσισε, θέλει να παρκάρει τέρμα αριστερά, τον έκλεισε και τον έριξε. Το μηχανάκι του, θα το δείτε, θα σας τα δείξω. Το μηχανάκι του είναι χάλια. Ήτανε για ολική, τελικά μάλλον δεν θα βγει ολική, αλλά η ζημιά είναι γύρω στα 1500 ευρώ. Δεν πάθαμε κανένα ούτε εγώ ούτε ο Θήμιος, δεν πάθαμε τίποτα. Απολύτως τίποτα, πραγματικά. Ούτε μια γρατζουνιά, εντάξει, μια μελανιά στον κόλο. Εγώ και μια γρατζουνιά ο Θήμιος στο πόδι. Τίποτα. Οπότε αυτά. Για το Μάστορα. Βλέπω ότι τον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, χαίρομαι. Και εμείς το ίδιο. Δεν τον ξέρουμε καιρό, τον ξέρουμε κανένα μήνα. Αλλά έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Έχουμε γίνει φιλαράκια, τον μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Ό,τι του έχουμε πάει ως τώρα μας έχει βοηθήσει. Μας έχει κάνει και καλές τιμές.
Ίσως πολλοί έχετε την περιέργεια τι είναι όλα αυτά τα κύπελα που έχει μέσα στο μαγαζί του. Έχει καμιά 20-30, δεν ξέρω και εγώ πόσα είναι. Όταν το ρωτήσαμε, αυτή ήταν η απάντησή του. Λιβάνα. Τα κύπελα είναι από σκάκι και μερικά τα έχω αγοράσει το μοναστηράκι. Επειδή λέω λίγα ψέματα, λέω ότι ήμουν οδηγός αγώνων motocross. Όχι, παιδιά, είναι... Έτρεχε σε motocross, αγώνες motocross, ήταν αρκετά καλός, ήταν από τους καλύτερους στην Ελλάδα στην κατηγορία που έτρεχε. Αλλά τώρα λόγω οικονομικών δυσκολιών το έχει σταματήσει. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Σας είπα για τα μηχανάκια μας που τα χαλάσαμε. Τώρα πάμε στη σχολή. Χαίρομαι που το κανάλι πηγαίνει καλά, που σας αρέσουν τώρα αυτά που ανεβάζουμε. Θα ήθελα να μας πείτε τι γουστάρετε να λέμε, τι θέματα να πιάνουμε στα motovlog, να μας γράψετε από κάτω θέματα που θέλετε να έχουν τα επόμενα βίντεο. Φτάνουμε στη σχολή. Πάμε για μάθημα, στις 5 δουλεύω. Σουζίτσα δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Οπότε... Πάμε κάτσε μήπως κάνουμε εδώ. Αλλά μέρα μεσημέρι ρε. Μας δέσουνε ρε. Ελλάδα. Που να δεις όταν να περνάνε τα λύκες με κόκκινο έτσι. Γιατί δεν μπορούν για να μην αργήσουν 2 λεπτά στη δουλειά τους. Λοιπόν, φτάσαμε στη σχολή, Σούζα δεν κάναμε. Και επειδή δεν γίνεται βίντεο The Moto Addict χωρίς Σούζα, δεν θα τα πούμε μόλις τελειώσει τη σχολή, θα τα πούμε μόλις τελειώσει τη δουλειά. Θα είμαι χαλαρός. Θα είναι βραδάκι ώστε να κάνουμε μια σουζίτσα τότε. Αυτά τα λέμε το βραδάκι. Πολύ κουρασμένος από τη δουλειά, είχα και σχολή πριν όπως σας είπα. Αλλά είπαμε, δεν γίνεται βίντεο The Moto Addict χωρίς σουζίτσα. Οπότε έπρεπε. Έπρεπε αναγκαστικά να βάλω την κάμερα. Δεν έχουμε δρόμο ρε πούστη. Δεν μπορώ να βρω κάποιον πιο μεγάλο δρόμο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε να κάνουμε μια ωραία σουζίτσα. Και γιατί πάω πάλι πίσω? Γιατί όπως πάντα κάτι το ξεχάζω στο μαγαζί. Δεν γίνεται να μην ξεχάσω κάτι. Ίσως θα κάνω επίτηδες για να κάνω περισσότερες βόλτες.